τρεις εβδομάδες μετά τις καταγγελίες Παναγή. Διαπιστώνουμε ότι ο κύριος Παναγή δεν προσκόμισε στην αστυνομία πρωτογενή μαρτυρία όπως πιστεύαμε. Αν το έπρατε, η αστυνομία θα ενεργούσε με πολύ διαφορετικό τρόπο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και αγαπητά τεκρά. Είμαι ο Ανθούλης Νικολάου και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα New Center. Μαζί μας όμως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια, η βασίλισσα του Οξυγενέ, Ντανιέλα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Πού είσαι τώρα, Βασιλιάκο, τσοκούμνη μου, που μετά τις καταγγελίες του Παναγία έρκεψαν και συλλαμβάνουν τους διαιτητές σου? Έναν οχού τσοκούμνης που είπε ότι οι καταγγελίες του Παναγία έχουν υπόθεση. Ναι, τώρα είναι τα είπε έτσι πράγμα, εμένα πάντως ο νους μου πάει στο κακό. Και δικός μου. Παναγία μου, όμως ο Μάριος ο Παναγία, ρε παιδιά, έβαλε με τους καρχαρίες που στείλουν τα ποδόσφαιρα και κατάφεραν και σκόραρε. Άρα και τώρα να πιάσουν και τους καρχαρίες του ποδοσφαίρου. Ένιξε, προς το παρόν πιάσαν τα μητσά τα ψαρούς και τα χρυσό ψαρά που μανά. Τώρα να δούμε να θα πιάνουν τους καρχαρίες που στείλουν το ποδόσφαιρο, που σφυρούν πόντα πέναλτι ανύπαρκτα, που κουντούν ομάδες και πιάνουν πρωταθλήματα. Θα πιάσει το. Λοιπόν, η Γιώτα να σας πω ότι έχει εξασφαλίσει ένα δώρο κουπόνι αξίας 100 ευρώ από τον Όμιλο Λαϊκού. Παιδεία, στον καθένα ελευθερία! Σοφή, παιδεία, στον καθένα ελευθερία! Επιθέρετε σπίδες εγγελίδες! Σύντροφε, για όνομα του λαού, κάνουμε απεργία πείνας μέχρι να ελευθερωθεί ο σύντροφος Ζανέτος. Μην ξεχνάτε ότι ο σύντροφος Ζανέτος είναι πολιτικός κρατούμενος. Να πρόεδρε, πολιτικός κρατούμενος είναι. Και τώρα και πάντα, ακέλα και λακέλ! Και τώρα και πάντα, ακέλα και λακέλ! Μα, σύντροφοι, πώς καταδικάζουν το δικαστήριο έναν αθώον άνθρωπο? Για πολιτικές σκοπιμότητες, αγαπητοί μου, Όλγα, να σου πω εγώ. Θα επασθενάς εγώ τα ίδια με το πόρισμα πολεμιουσιών. Ο Παπακώστας την εφανάδικα για το Μαρί. Ναι, μα γιατί είναι ακόμα με εν και πούν το διαμαρτυρία για τον Παπακώστα? Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Αγαπητοί μου, να σας πω ότι εδώ στο ΑΓΕΛ αριστερές δυνάμεις είμαστε πάντα ενωμένοι, είμαστε μια γροθιά, πάμε πάντα μονόβουλοι. Σωστά, και όσο ο σύντροφος Ζανέτος βρίσκεται στη φυλακή, κανένας από εμάς δεν είναι ελεύθερος, είμαστε φυλακή και εμείς. Αλλά σύντροφοι, είμαστε έτσι ενωμένοι εδώ μέσα στο ΑΓΕΛ. Πώς και δεν ξέραμε τι έκαμε ο Ζανέτος στη Δρομολαξιά? Να το! Ξία! Προδοσία! Κάτω! Ξία! Προδοσία! Υπάρχει καταγγελία ότι το αποχειδευτικό σύστημα είναι συνδεδεμένο με τα όμβρια ύδατα. Αυτόν είναι πολύ επικίνδυνο. Σπίτια έχουν καταστραφεί γιατί ακριβώς τα όμβρια ύδατα από το αποχειδευτικό έβγαιναν μέσα στο σπίτι τους. Ανατροπή και πέναλτι με το Σαρίκα απέναντι. Αχ, κύριε Σαρίκα μου, κύριε Σαρίκα μου, και εσύ.
Δεν προχώρησε η αίτηση της νομικής υπηρεσίας για άρση της ασυλίας του βουλευτή της ΕΔΕΚ, φιδίου Σαρίκα, ύστερα από την ένσταση που υπέβαλαν οι δικηγόροι του. Κύριε Σαρίκα, μα να μας πελάνεις όλα. Έρευνες πριν λίγες μέρες που έβγαινε στη τηλεοράση και λάλε κιόλας ότι έστειλες δύο επιστολές στον εισαγγελέα να απευθυνθεί στο ανώτατο για να άρουν την ασυλία σου. Τώρα είναι τα εκρύφτηκες πίσω από την ασυλία σου. Εμείς τώρα, ένα μόνο να σκεφτούμε. Πού είναι να πάει ο νους μας? Στο κακό. Στο κακό, ναι. Έτσι μπορούμε. Και εμείς θα πήγαμε τη δουλειά μας. Πρέπει να τα πούμε όλα. Έτσι μπορούμε. Να πούμε. Γιατί τόσο γιορτή δεν θα βγει τώρα πίσω από την ασυλία. Έχει γίνεται, ρε παιδιά. Έχει γίνεται. Γιατί το μετρολάο να λουστινό το ρεύμα και εμάς το πιο ακριβό μετρολάο. Τώρα το... Και πιάσαν τα ούλα εκλέπτες, κανένας και αν έρχονται μόνο. Ένα στοχό να κλέψει μια λίρα και να δα μέσα. Όχι, εφάν τα ούλα και σκότσες. Μόνο, μόνο. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Ευχαριστώ. Εξτά για τη δουλειά. Ωραία, για τη θέση της Κατσίνας, σωστά. Ναι. Ωραία. Πείτε μου, σας παρακαλώ, με ποιον κόμμα ανεβάλλετε μέσω. Με ούλα. Άψογα. Τέλεια. Πήρα. Μια πάμενη πινότη. Ετοιμόλογος. Κανένα άλλον προσώπων, κάτι. Εντάξει, γενικά με κοπρόσιλο, μ' αρέσει και δουλεύω, αν κάθομαι να πληρώνουμε, να ρουφτσονεύω, ό,τι μου πουν κάνω όμως. Φίλε μου, συγχαρητήρια. Εσύ κάνεις για βουλευτής. Α, άξιος. Πήρνε βάλε κουστούμιν και εσύ σε 5 λεπτά συνεδρία ψηφίζε το νέο νομοσχέδιο, να μπορείς να ψηφίσεις γρήγορα. Θεμάτε κουμπάρε, δούλευκε! Καλά, εποκόπε, κάτσα και όσκιο λεπτά προστάω μια φωτογραφία μες στο facebook της εταιρείας και άμου εμπίρε κουμπάρε. Μόλου που είναι βάλα δύο μηχανή του ελφιάγου, σαν εποκόπη, πούλοι με αμάσουν τα μασκά ελικές σου. Καλά, κουμπάρε, ξέρεις το έχω έναν κατέλο δουλειά και όπου με έχουμε δαμε και αδιαμός εταιρεία, κουμπάρε. Κύριε! Έμεινε το αυτοκίνητο μου! Σαν έμεινε και ο Χατζημάκος πέσει. Με περιπέσεις, κύριε! Έπιασα το μπριλίο 2 χιλιόμετρα επειδή άλλο ξυκά βρίζον και έμεινε μες στον δρόμο. Μάριε, ρε αφέ μου, για όνομα ρε, να πω κάνουμε το όχημα της κυρία, ρε Μάριε. Με 550 ευρώ που έδωκα. Ήταν άλλον το πρόβλημα και ήταν το δουλεμά το δεξί που εκατσάιζεν τότε. Το αν πάει τίποτε άλλο, τσακά ο βάλω πας στο διαγνωστικό. Δες μου τα λεφτά μου πίσω. Να σου αδόκω πίσω, αλλά νομίζεις ότι έχουμε προσβολές μες στο καράς μου. Ορίστε, άντε να έχω πίσω, θα με έχουμε. Τέλος πάντων, πώς είναι να πας στη δουλειά μου. Κυρία μου, να σου πω εγώ, νοικιάζεις αυτοκίνητο που θα μένει, νοικιάζεις taxi driver και παίρνεις όπου θέλεις. Έτσι τα αυτοκίνητα μου, κυρία. Να σωσάσω εμούχτη που λέω μας και ασμένο. Και πέθα να μου στριχίσει το νουλό. 50 ευρώ τα αυτοκίνητα που να νοικιάζεις, 150 ευρώ taxi driver, κάτι εργατικά που να σου βάλω χέρι δεν πουλώ μου. Δέχομαι. Την ημέρα. Ως πασαστεί το δικό σου αυτοκίνητο. Να είστε σοβαρέτερη, κυρία. Τέλος πάντων, εντάξει, ελάτε τα τώρα. Και μου να σας δείτε υπόλοιπα. Μπράβο κυρία μου. Έφυγα ρε Μαρία, έφυγε πολύ. Εγώ κοπέ, αν είναι η μάχο μου λίμε, να πάω για εμπά. Α, ναι, κουμπά, έπρεπε να πάει. Εγώ κοπέ, η μάχο μου λίμε, να πάω για πάντα λυμπίζε σε σου, έπρεπε κοπέ. Μια λεπτό ρε Μαρία. Κυρία, και ο ξετάξιν τα ευαίσου πρόβλημα να σε πάρω. Όχι, ένας όμως. Μπράβο κυρία. Ακούσα ρε. Είμαστε σοβαρή εταιρεία, ρε. Σοβαρή εταιρεία. Να πλύνω ένα σέκα μονάχο, είμαι όλο μου δός. Σε μπράβο με, ρε. Εγώ δεν δω τον εργολάβο να ξεκινήσει εργασία, δεν βλέπω να ξεκινά το έργο και να τελειώνει. Το έργο υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και 5 χρόνια. Ακόμα λίγο, αν τα αφήσουν ακόμα λίγο το έργο, οι κολόνες που βλέπετε εδώ θα γίνουν αρχαίες, όπως βρήκαν και τα αρχαία εδώ. Πάντοτε ρε αγάπες, πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στο ρίκον των λεμεσάνων των Ατάτσαπων. Κατάφερε και κάτσε ένα άλλους κι μέσα. Ο ηθός Γενικός Εισαγγελίας κ. Ρίκος Ερωτοκρήτου, άλλος Δι Πιέτρο, ζήτησε τη σύλληψη δύο πρώην διαιτητών και μελών της Επιτροπής Διαιτησίας για τους στημένους αγώνες ποδοσφαίρου. Ο πρώτος Μιχάλης ρε αγάπες, εγγύνος που έστησε τον αγώνα Άρη με το παραλίνι και έστειλε τον Άρη δεύτερη κατηγορία.
Μα γίνονται έτσι πράγματα στην Κύπρο. Ο δεύτερος Μιχάλης είναι εκείνος ο οποίος είπε σε άλλους διαιτητές μικρότερων κατηγοριών να σφυρούν εναντίον των αριστερών ομάδων και να σφυρούν μόνο δεξιά. Και γενικότερα σε όσες ομάδες φορούν μπλε και της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα γαλανό. Γίνονται έτσι πράγματα στην Κύπρο. Α, γίνονται, λέει, αγάπη μου, Παναγία μου, στην Κύπρο γίνονται ούλα. Είναι η χώρα των θαυμάτων, η Κύπρο. Ουφου, κάμετε ένα θαύμα. Δεν είμαστε όμως εμείς που κουρέψαμε τις καταθέσεις του κόσμου, ούτε εμείς που ρίξαμε την οικονομία στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, ούτε εμείς που δημιουργήσαμε ανεργία στο 40% για τους νέους και 20% γενικά. Όχι. Το ποδόσφαιρο δεν δέχεται μαθήματα από τους πολιτικούς που έφεραν τον τόπο μας στο χάλι που βρίσκεται σήμερα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα! Εμείς είμαστε νέοι μοναγία χρυδικοί, έχουμε μία κοκκίνο ωραίο με ψηλότερη τηλεέαση, παίζε μόνιμα πολλά σέλα σε όλες τα καλύγες, η ολιά του Ούρπου. Καλεσμένο μας όμως κάθε βολάν, ο αγαπητός χείλος κύριος Ταχυνόπιτας. Ταχυνόπιτα, έχει τίποτε άγγελε μου. Αχ, έκαν τίποτε ρε χωριό. Να ιέ μου ρε κουμπαρέα, ξορυμμένο να βγάλουν πάνω τους. Στημένα παιγνίκια, στημένες διαιτησίες, στημένες συνεντέξεις, ούλα ολά, βερκά έμεινε να πάνε να στήχουν τούτοι. Ξορυμμένο να βγάλουν σοι. Ακούεις. Εσύ και χρόνια που τους λαλούμε εμείς όταν τα στείνουν. Και καλά ρε, τούτο είναι επίσημο πλέον ρε. Ο Παναγίου και τους όπως τους σύλλου κρύωσε πάνω του. Άσε λίγο ρε ο Παναγίου ρε. Πάμε να όμεν τις αχισμητούμενες χάσεις. Μα ποιες αχισμητούμενες χάσεις ρε. Ρε το πρωτάκλημα έπρεπε να οβαώσω ρε και κανεί ρε. Χάμε ρε να το δούμε να γελάχουμε να κο. Χάτε, ξέρετε πάνω. Εγώ μπαρε μα το χώσαν κο επιτυμένο νεύρο, αλλά πάντη και λείπει ένα κάτω στο εξωτερικό. Ωραία ρε, να μην και χτίσαν του. Δα με έκλεισε την πίστα και βρέντο. Α, την πίστα και εγώ κάτι κοντά ώρα που να είχα. Ή καλά ρε, δα με του η πουνιά. Και πουνιά ρε. Μα έρθετε να τους χωρίσε ρε, άλλους και που μαχούν τα μαλλός. Ο Νικολάου, α, τον έχεις, α. Δεν του έχει τίποτε. Ούλες τις χάσεις οι γέντες. Καλά του εχρέμ, εν τι ούδιου σε πέρατε μες στην Ομόνια. Κάνουν τούτο και μες το πω ελί. Καλά ρε, μα εσύ του λιαχτανό ρε. Εν πελία του τόπου πέρατε του απελούς κι τώρα ρε. Αφού η παράγκα ακόμα βγάλει καπνού ρε. Ρίχνουν στάχτη μες τα μάτια ο κόμμου. Εμα έστα για τον Δόνι. Δεν πω γίνω ρε. Αρρίβεται τσιρώμα. Να πω τούτο. Έκανε τον ογκολογού κι αν μεταφκά μες την διάνυση στο 93 μήναν ούλια γάλματα μες το γασίπι. Παναγία μου, τον καημένο. Πάμε να δούμε τώρα το κουμπονάκι μας, δεν καθυστερούμε. Ομόνια Λευκοσίας Εθνικός Άχνας. Έσον καρχωτό. Νέα Σαλαμίνα μοχός του. Θα το στήσουν τούτοι άρα. Περίμενε, με δόξα μου τούτοι. Άρα είναι τζίζομαι πάνω τους. Ερμής άρα είπου αεκ Λάρναγος. Και όλοι καρχωτό. Αέλ από ελ. Και καρχωτό. Είναι να προσαρμοστούν και να κάνουν. Ναι. Αγία να πανόρχωσή μου κάλβο, λε. Τι αολίνο κάλβο, λε. Ο χέλος Αγιένου Απόλλωνας. Τι αολίν και τούτη. Είσαι η δαίμονας του χούρπου για μένα, δεν έχει άλλον, είσαι σε άλλο level. Όχι. Η δαίμονας του στημένου που πρέπει να μου για να κουτσώ κανέναν κουπόνι. Πράγμα, κι ώρα. Εσύ ήρθε τώρα μαζί να βγω πάνω σαν τα κοχοπατσαρκέ. Σιγέ, όλα σιγέ, σιγέ, ψεύτικα και στημένα. Εσύ να μου πείτε. Εγώ είμαι παλιός κολυμπητής. Εγώ είμαι παλιός κολυμπητής και χαίρομαι που βλέπω τόσο πολύ κόσμο φέτος. Πόσα χρόνια είστε κολυμπητής? 35 χρόνια. Για ένα ωφέλη που το χειμερινό κολυμπητή. Να μας πει ο κύριος. Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Αν όποιο γιατρό να ρωτήσεις θα σου πει πάντε στη θάλασσα και τα Γιάννης. Και έτσι φέτος έχουμε νέες κοπέλες και είμαι περήφανος για τούτον, διότι εμείνασαν και γυναίκα χειμερινές κολυμπήτριες. Χαίρομαι που τους βλέπω. Μπράβο, πρόεδρε. Οι γυναίκες είναι παραπάνω από τους άντρες που ήταν και είναι χειμερινές κολυμπήτριες. Εγώ για να βρίσκομαι στη ζωή, το χρωστώ στη θάλασσα. Όταν ακούσετε την ειδικιά μου, να πείτε μα, παράξενε. Πέντε μας τη ράτα, πέντε μας. 87 χρονών. Κύριε Ομύρου, τι έχετε να δηλώσετε?
Πρόεδρε, για τη στάση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο Κυπριακό. Έλατε ακόμα λίγο πιο κοντά να πράσουμε και ξυπαγιάσαμε. Βεβαίως, αγαπητή μου κυρία Κατσελή, δυστυχώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, έστω και με επισκευασμένη βαλβίδα στο Κυπριακό πρόβλημα, έχει πάρει μια επικίνδυνη στάση επίκυψη. Αλλά μα δεν ξαρχίψατε. Μα τι εννοείται στάση επίκυψη, κύριε Ομίρου, για όνομα του Θεού, μιλήστε στον λαό, όποιος περιμένει με ανυπομονησία. Σας παρακαλώ πολύ, δείτε. Βεβαίως, αγαπητέ μου κύριε Καΐμη, ο Πρόεδρος έκυψε τον Αθέναν για τη σπονδυλική στήλη. Ετούμπος εν όλα, μα καταλάβετε, ποιρίζεται η σύγκλες όλα. Μα αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, τι θα μας κάνουν οι Τούρκοι αν μας δουν σε αυτήν τη στάση όλα. Τι θα μας κάνουν, κύριε Ομίρου. Έχεις ένα κομιτσί σας, ένα κατάλληλο, νερώστε μία, αγαπητέ μου. Καλώ όλους σε μία επανακάραξη μιας νέας στρατηγικής μας για τον κυπριακό πρόβλημα. Δηλαδή, κύριε Ομίρο, ο πρόεδρος έχει υπαναχωρήσει από τις αρχικές μας θέσεις. Βεβαίως, αγαπητή μου κυρία Λόντενα, έβαλε μία πισινή που δαμε ως τον Αρχάγγελο. Μα αντιλαμβάνεστε, αγαπητή μου, ότι ο Νιου Κάρς εξέφυγε και θα τους δω και αέριο όλα. Τι προτίθεστε να κάνετε δηλαδή, Αγαπητή μου κυρία Καρέζη, θέλω να καταγγείλω την προκλητική στάση του κυρίου Αναστασιάδη στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σε FIFA και UEFA, στη FAO και στην Eurovision. Κύριε Πρόεδρε, θέλετε να στείλετε κανένα βαρυσήμαντο μήνυμα? Βεβαίως, αγαπητή μου κυρία Κατσελή, στέλνω μήνυμα εις πάσαν κατεύθυνση με φατσούλαν αγωνιστικότητας. Το αέριο ούκελα το παραδώσω. Η δική μου η ΑΟΣ έχει μοιραστεί στα δυο πηδάει φωτιά και τούμπλες έτοιμες σώπα που να είναι. Σημάνουν οι πλαφόρνες. Παναγιά μου, πάμε να ανάψουμε την τσιμινιά. Θα βράσουμε και Παναγιά μου, πιάστε το πάτρο. Παναγιά μου, πιάστε το, πιάστε το. Παράξτε το, Παναγιά μου. Che Guevara. Είναι η πολιτική που κάθε φορά όταν το ποδόσφαιρο έχει επιτυχίες, είτε πλαισιάζει εκλογική περίοδος, τρέχουν όλοι να πάρουν λίγη από τη δόξα, να φανούν στις κάμερες, να κάνουν δηλώσεις, να υπενθυμίσουν τον κόσμο ότι είναι υποψήφιοι. Ρε αγάπες, έπεσε η τιμή του πετρελαίου στα 50 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με την πρακτορία Reuters, η τιμή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χαμηλότερο των τελευταίων 5 ετών και αναμένεται και άλλη πτώση τις επόμενες εβδομάδες. Μα σκεφτείτε όλα είναι που γίνεται παλιά. Αγοράζαμε το πετρέλαιο 120 δολάρια το βαρέλι, τώρα αγοράζουμε το 49 δολάρια το βαρέλι. Απίστευτο, 70% μείωση. Ναι, αλλά η πεζίνα μειώθηκε μόνο 15% και το ηλεκτρικό μόνο 10%. Ραντανιέλα, εσύ που γυρίζει με στα σούπερ μάρκετ, κόρη, οι τιμές των προϊόντων μειωθήκαση. Όχι, ούτε το ψωμί, ούτε το γαλάν, ούτε τα σινοπιτά, ούτε η μπογάτσα. Μα πού έπορει αρχή ανταγωνισμό, Λάντζο Υπουργό Εμπορίου, α? Εκλειωθήκαμε στι πετσέ του, έτσι που έρχεται πραγματικά να βγω έξω με στου δρόμου. Τι τσίρο να βάλω, τσαβάλω μια περούκα ξαθιά. Γιατί να βάλει περούκα ξαθιά? Αγάπη μου, να ντυθώ από τον Χριστόδουλο ξηρό. Να είμαι και ο μέλο τη 17 Νοέμβρη και του πυρήνα του Άγριου και του Ανήμερου και ούλου. Να πέρκει που βάλουν νου. Αφού δεν καταλάβουν άλλο πώ. Γράφουμε. Πάμε. 1, 2, 3. Ναι, ναι, εντάξει. Κουτεμέ. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Εντάξει. 1, 2, 1, 2. Ετοιμός. Ναι. Εντάξει, ακούτε με. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ναι. Όλα εντάξει. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Να σας πούμε. 1, 2, 3, 4. Εντάξει. Yes, my friend, I'm fine, yes, yes. My barbie is very good, like Antonio Banderas, man, yeah. Eh, no smoky, no smoky. Ate my friend, bye-bye. μιλούσα με τον γιατρό, τον Evans, που με χείρισε. Πρόεδρε, έκοψες το τσιγάρο. Πρόεδρε μου, τα θερμά μου συγχαρητήρια. Έκοψα το, ρε, φουλί, εν το κόψα, ρε. Περίπου, ρε. Και το περίπου, πρόεδρε μου, όλα κάνουμε. Αλήθεια ρε φουλιπέ μου, να δω ένα που γίνεται με τους κουμπάρους σου, ρε. Μα, ένα μόνο να γίνει, πρόεδρε. Ξέρεις, πρόεδρε, στην Κύπρο είμαστε όλοι κουμπάροι. Αλλά με έναν ήσυχη, ο Απολλώνας, να είναι καλά. Στη βαθμολογία, πρώτος ο Απολλώνας.
Και φουνή, πέ μου γε μου, πόσους κουμπάρους έχει ρε. Σε ποια επαρχία, πρόεδρε. Σε πόσες επαρχίες έχει ρε. Στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Πρόεδρε μου, μην ανησυχείς καθόλου, όλα θα πάνε καλά. Ο Απόλλωνας. Φούλη, θα με χαλάσει τον κόσμο ρε με τις καταγγελίες του Παναγί με τον κουμπάρο σου, τον κούμα και τον κουτσοκομνή της κόπρες. Έσουν εσύ να πεις τίποτε ρε. Μα τι να πω πρόεδρε, ξέρω εγώ τίποτε μάπες. Ρε μα περιμένεις με ρε. Θα με χαλάσει τον τόπο ρε. Χαλάσει τον τόπο ρε, έσουν εσύ να πεις τίποτε ρε. Το μόνο που ξέρω για την μάπη πρόεδρε είναι ότι... Ο Απόλλωνας είναι πρώτος. Πρόεδρε μου, μην ανησυχεί. Ο Απόλλωνας είναι πρώτος. Τέλος πάντων, σε και τούτον, ο Απόλλωνας πρώτος. Splish, splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Yeah, broke it up, just relaxing in the sun. Thinking everything was all right. Well, I stepped out the tub, I put my feet on the floor. Να μην τώρα εγώ πάθα πάνω από 20.000 δίνω. Ποιο να μην πλέρωσε, Δημάρχο. Ο Αναστασιάδης, τίποτε. Να βάλουν όλοι πουλία, να μας σώσουν. Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ. India TV, Up the Hours. Άλλο, μπάκαρε δι, Άνια Κασμίρ, άρα βαρένει πόρτα, άρα βουρου βουρου, αναγκύπρο. Μετά από καταγγελία του Ροδιδιέτητη, Μάριο Παναγί, εμίτσι άλλα ρωτή, ανάγκανε αντι άρια, τωρίδιδιμπι, ταραβάκε, γλυρίδι, εν έρωτο κρυτουρίκο, να κατά άρχιτα να κακατάρι του τμογκάριμα, κατάριμα, ουαραγρε, κτιμαρισμένο, αποχετευτικό, νερικό. Δίνω λεπτή τα δύο νεαρκητία, είτε, Μιχάλη, Μιχάλη. Τα κατά ουαραρε, τι με ένα παιχνίδια, ο άλλο, γιατί με ένα παιχνίδια, ουαραρε, Κυρίες και κύριοι, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι απόψε έχουμε ένα φιλοξενούμενο. Ένα υψηλόν φιλοξενούμενο. Εμπολά ψηλός. Ούσου και σου, άισμε να κάνω intro. Κυρίες και κύριοι, ποιος φωνάζει για αναδιάρθρωση της δημόσιας υπηρεσίας, για ιδιωτικοποίησης, ποιος είναι ο τσάπιον του φιλελευθερισμού, ο αναγιωτός της Μάρκαρετ Θάτσερ. Ήβρατο, για το βουλευτή του Μαρίου Μαυρίδη. Ακριβώς. Μαζί μας σήμερα στο Πατάτα News Center, ο Μάριος Μαυρίδης, ο βουλευτής. Καλησπέρα κύριε Μαυρί. Καλησπέρα σας. Τιμή μας, περάστε, καθίστε. Καθίστε, καλείστε. Καθίστε αναπαυτικά. Κυρίες και κύριοι, απόψε να είστε σίγουροι ότι θα τον ανακρίνουμε μπόλασε. Θα του πιούμε νουλό το ζουμί. Θα το ρωτήσουμε γιατί δεν επανεκκινά επιτέλους η οικονομία του τόπου. Γιατί δεν πέφτουν τα δανειστικά επιτόκια. Γιατί δεν φτηνίζει η πενζίνα και το πετρέλαιο. Γιατί το ψουμί, α πούμε, το γάλα, νουλά. Θα το ρωτήσουμε για τα πάντα. Μια ούντα. Μα πού πάτε, κύριε. Εδώ, εδώ. Κύριε Μάριε. Αχ, αφήστε τον άνθρωπο και φεύγει. Έλα, κύριε Μάριε μου. Εγώ. Τι πολιτική. Ελάτε. Ελάτε με το μαλακό, με το μαλακό. Με το μαλακό να καλησπέρα σας. Ελάτε, καθίστε. Καθίστε. Πείτε μας να δούμε, κύριε Μαυρίδη, ο κόσμος απορεί. Γιατί τέλος πάντων δεν γίνεται επανεκκίνηση της οικονομίας, θα γίνει κάποτε. Αφού δεσμεύτηκε ο πρόεδρος, ρε παιδιά, δεν άρχισε τον τούτο. Ναι, σίγουρα. Είναι γεγονός. Πείτε μας όμως, οι τράπεζες, γιατί δεν ρίχνουν τα δανειστικά επιτόκια. Ουφου. Δεν μπελέσκα μου τόσα λεφτά. Και με το χιούμορ του κύριος Μάριος, μπράβο, μπράβο. Πείτε μας όμως, όσον αφορά το καύσιμο, γενικότερα το πετρέλαιο έχει πάει, γνωρίζουμε όλοι, 49 δολάρια το βαρέλι. Γιατί δεν φτηνίζει η γερμή πεζίνα. Έχει πολλούς φόρους. Η κυβέρνηση κάνει παραπάνω από τον πεζινάρι. Καλό. Τελευταία ερώτηση. Κύριε Μαρία, να μας εκπίσουν τα σπίτια μας, να φοβούνται οι Κυπρέοι. Κοίταξε, αν έχετε έναν τροχόσπιλο σαν τούτο, να μην έχετε την έννοια. Γλιτώσαμε την έννοια. Πολλά καλό κύριε Μάρη. Να φοβούνται εκείνοι που έχουν τις βίλες τις μυάλες. Είναι τα μεγάλα ψάρια που κυνηγούν. Ακριβώς. Μας είναι μόνο να μας κάνουν πολύ λάτη τσίρκα, είμαστε δαμε. Μα τούτο δαμε τι είναι. Είναι όσον αφορά το μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε στο Κυπριακό ποδόσφαιρο το οποίο έχει μαχαιρωθεί. Έχει πληγωθεί. Έχει πληγωθεί και το αίμα ρέει και πάει σωματώνω στρέχιο στον αστράγαλο. Δεν περάσω. Έπεσε εγκύμπα. Εγκρεμίστηκε και το ποδόσφαιρο. Εγκρεμίστηκε και το ποδόσφαιρο.
πια. Πάμε για διάλειμμα και έχουμε κι άλλες δουλειές. Πατάτε σαν την αρκέδαλο σου. Ο κόσμος παρακολουθεί διαρκώς. Και δεν θέλω να έχω ίχνος πιτηρίδας. Αλλά δεν φοβάμαι, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Χρησιμοποιώ Ultrax Men, ειδικά για άνδρες. Δυναμώνει τα μαλλιά και εξαφανίζει την πιτηρίδα. Κοιτάτε, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ultrax. Πιτηρίδα. Τέλος. Μήπως έχεις ραντεβού με την τύχη σου? Jackpot στο Joker. Αυτή την Κυριακή 1.600.000 ευρώ. Joker από την ΟΠΑΠ Κύπρου. Οι ακροάσεις συνεχίζονται στο Eurovision Song Project. Παρακολουθώ τη Eurovision. Και αυτή την εβδομάδα ένα καινούριο επεισόδιο με μοναδικές φωνές και ερμηνείες που θα διχάσουν την κριτική επιτροπή. Τι θα ψηφίσεις? I'd love to sing you a little part of that. Μα είναι φωτεινό, λαμπερό. Should I live, should I die without your love? Cyprus needs a good tune. Κυριακή σε 9 και 5 το βράδυ από το ΡΙΚ 1. Ένα λάθος. Αου! Μα τα που κάνω! Μα τι κάνω, μου κυρία! Πήρε, λέει, ο λεξιλοίστης. Να αφήσουμε πίσω μας αυτό το λάθος. Θες να αξιάσω το χαρί δημόσιο βαλεμένα πια δεν μαρκαρού. Ρε, μας είτε για μπάνα τώρα. Δεν καταλάβεις πως είναι να σ' αφήσεις φυλακή. Ήρθα να συντύχουμε. Δίχα να τσακωθούμε. Παλού! Δεν θέλει ο άντρας σου ήλιο και καλάφι που το χορκό. Φάτε πουλό μου, μπορείς να βγάλω στο μεϊτάνι, νουλιά. Τώρα να στούμου και να ακούσεις πράγματα και θάμματα, δάμε. Δεν κατάπιες τη γλώσσα σου, κυράνε, όχι. Ο σκοπός. Εσύ είσαι ο σπουδαίος, ο τρανός, Πραξιδέλης Κωνσταντινίδης. Αντρώνικο, τσαντρώνικο, τσαντρώνικος. Εσύ μου έρχεται αυτιά τον Νίκ Αντρών και του πόδι, αιώνει ο κύρις του και ο Αντρώνικος. Αου, αου, Παναγιά μου, Παναγιά! Έτσι άκουσα τίποτε το γιο μου. Τη σειρά φέρνει κοντά σας το νέο απορρυπαντικό Skip για αξεπέραστη καθαριότητα στην μπουγάδα σας. Δοκιμάστε το. Σημαντικό να μάθει να μην παρετείτε, να ξανασηκώνετε όταν πέφτει, ακόμα κι αν εσύ πάντα το στηρίζεις. Και σένα ήρθε τώρα να σε στηρίξει το νέο απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip με τεχνολογία Wash Boosters. Ακόμη και στο σύντομο πρόγραμμα καθαρίζει δύσκολους λεκέδες για τέλεια καθαριότητα σε κάθε πλύση. Νέα σειρά απορρυπαντικών πλυντηρίου Skip καθαρίζει δύσκολους λεκέδες ακόμα και στο σύντομο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Αρνητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κυπριακές Αερογραμμές. Πώς αντιδρούν κυβέρνηση και κόμματα. Διαμαρτυρία των υπαλλήλων του κρατικού αερομεταφορέας. Στο στούντιο, ο Υπουργός Συγκοινωνιών Μάριος Δημητριάδης. Τέλος το θρίλερ της ομηρίας που έζησε από το πρωί η Γαλλία. Νεκροί δράστες, αλλά και όμοιροι. Σειρά επαφών με πρώην και τέος Προέδρους και Υπουργούς Εξωτερικών είχε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, επιτάπητος Κυπριακό και αέριο. Αναστέλει τη συμμετοχή του στα κομματικά όργανα και στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΕΔΕ, Κοφιδίας Αρίκας. Απόψε στις 8. Χάρηκα πολλά την τροπή που έπειραν οι εξελίξεις επί της καταθέσης του κυρίου Παναγία της σχέδιων που στην αρχή νομίζαμε ότι δεν θα έκαναν τίποτα και τελικά άρχισαν να συλλαμβάνουν κόσμο. Φαίνεται ότι βρώμα πολλά το ποδοσφαίρο μας. Μου χτυτσοζολά από πάνω σκάτω και του τούλι οι θύνοι της μεγαλοκαρχαρίας του κυπριακού ποδοσφαίρου τόσο τζερόνες τέκαν που πάνω από τον βρώμα δουλό για να πνέαν του και δεν έκαναν τίποτε.
Γεια σα. Καληνύχτα σα, αγάπη. Καληνύχτα, Μαρία Παναγή. Φιλάκια. Τέλειωνε, κορίτσι. Καληνύχτα, χαιρετίζω τα πολλά τη φιλάκια στην Ευρύχου. Η Λουκ Ολ δίνει την έξτρα δύναμη στο αυτοκίνητό σας. Ωραία. Και με ποιο μέσο βάλετε κόμμα? Με κόμμα δεν βάλα μέσο. Μέσο δεν βάλετε κόμμα. Με ποιον κόμμα δεν βάλετε? Για τη θέση της κατσίνας, σωστά. Ναι, ναι. Πείτε μου με ποιον κόμμα. Ήρθα για τη δουλειά. Για τη θέση της κατσίνας, σωστά. Ναι. Ήρθα για τη δουλειά. Καλά, σύντροφοι, αφού είμαστε έτσι ενωμένοι, δαμε στο ΑΚΕΛ, ούτε δεν καταλάβαμε τι έκαμε ο Ζανέτος στη δρομολαβία. Ποιος? Ο Ζανέτος ήθελα να πω. Ο Ζανέτος. Να το! Σκι! 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 Να Σαν έμεινε ο Χατζημάκος, πες, η κυρία μου. Ναι, ναι. Εντάξει, έτσι. Δώσ' μου τα λεφτά μου πίσω τώρα. Εδώ είσαι στα έσω λεφτά, όχο, έμα, μας κάνει ζήλια. Τόσα, πόσα μου θέλεις, η κυρία. Μετά από 50 ευρώ. Έλα. Μου δούλευκε, κουμπάρε. Καλά, ρε. Έκατσα 5 λεπτά, ποστάω μια φωτογραφία μες στο Facebook της εταιρείας. Αν και μου εμπίε, όχι, η μηχανή του... Θα έφτιαξα μια φωτογραφία ποστάρω στο Facebook της εταιρείας. Αν μου εμπίε, όλο και η μηχανή του 200 από εσύ με έπρεπε. Εννοώ τώρα να κάνεις προμόσιο, ρε κουμπάρε. Έχουμε έναν κανένα δουλειά. Καλά, ρε κουμπάρε, φακάμπρος τώρα. Εννοώ τώρα εσύ να κάνεις πρώτο προμόσιο, ρε. Ρε κουμπάρε, έχουμε έναν κανένα δουλειά. Δυο λεπτά ποστάω μια φωτογραφία μες στο Facebook της εταιρείας. Αν και μου εμπίε, κουμπάρε, μόνος μου πίνε βάλλον την ελδίδη μηχανή του 200. Έπαιγω, όλοι μάρες μου τα βασκάρα λίκη. Είπες τα πιντωμένα, με γελάζεις. Ας να πας την τελευταία, ρε. Εγώ, κουμπάρε, έχουμε έναν κανένα τέλος δουλειά, κουμπάρε. Πατάτε σαν την ακτέδαλο σου.